Ο αριθμός 8 των 111 ασθενών που έχασαν τη ζωή τους μόλις ένα 24ωρο, οι 596 διασωληνωμένοι αλλά και τα 2.199 νέα κρούσματα φέρνουν νέα παράταση στο lockdown. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα και επισημαίνουν ότι ο ιός είναι παντού. Έχει μπει στα σπίτια μας ο ιός και μεταδίδεται το πιο πιθανό ενδοοικογενειακά. Οπότε αυτό δεν μπορεί, δεν το πιάνει η καραντίνα. Στο τραπέζι των συζητήσεων της σταδιακής άρσης των μέτρων, το ζήτημα των δημοτικών σχολείων που φαίνεται ότι τελικά θα ανοίξουν με το νέο έτος. Όπως είναι σήμερα και χωρίς να έχουμε πλήρη εικόνα σε κάθε περιοχή που υπάρχει σχολείο, ποια είναι η διασπορά, δεν θα μπορούσαμε να ανοίξουμε. Μπορούμε να ανοίξουμε με ασφάλεια, αν τουλάχιστον μειώσουμε το συνωστισμό έξω από το σχολείο. Χθες το βράδυ νοσηλεύονταν 4.250 ασθενείς με κορονοϊό ή 612 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ οι νεκροί έφτασαν τους 2.525. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας συνεχίζει να πιέζεται. Η πίεση συνεχίζεται και είναι αναμενόμενο να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα ως εκ τούτου το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα μάτια μας. Μετά και την απόφαση για διενέργεια εισαγγελικής έρευνας που προκάλεσαν τα δημοσιεύματα κοιλιακάτικων εφημερίδων περί ύπαρξης παράλληλου συστήματος καταγραφής κρουσμάτων από τον ΕΟΔΗ και παρά την επίσημη διάψευση από τον οργανισμό, η δημόσια συζήτηση συνεχίζεται. Το επίκεντρο του ουσιαστικού θέματος, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι τα δεδομένα όλα αυτά πρέπει να είναι δημόσια προσιτά. Όλοι να κατανοούν ως εκ τούτου, όλοι οι πολίτες, σε όλες τις βαθμίδες, οι δήμαρχοι, οι διευθυντές των σχολείων, να γνωρίζουν πολύ καλά το πού βρισκόμαστε, πού βρίσκεται η περιοχή τους. Αυτό είναι το κομβικό, αυτό είναι ένα μέτρο δημόσιας υγείας, θέμα αρχής και νομίζω ότι πρέπει ταχύτατα να γίνει. Οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες για την πορεία της πανδημίας στη χώρα και η άρση των όποιων μέτρων θα γίνει σταδιακά και με ιδιαίτερη προσοχή.